Χαίρετε. Γυρνάμε στην έρευνα της About People για την Athens Voice, που αφορά έτσι στην έφεση που έχουμε ως λαός στις θεωρίες συνωμοσίας. Η αλήθεια είναι το αγαπάμε το σπόρο αυτό και μπορούμε να πούμε μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Εδώ βλέπουμε πόσο πιστεύουν οι Έλληνες στις θεωρίες συνωμοσίας. Η ερώτηση είναι εξής. Πιστεύετε ότι έχει βρεθεί το φάρμακο για την καταπολέμηση του καρκίνου και κάποιοι το κρύβουν ή όχι? Ναι, λέει το 35,5%. Ναι, όχι, λέει το 50,1%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 14,4%. Εμένα και το 14% αυτοί που δεν ξέρουν με απασχολεί πάρα πολύ και δεν κάνω πλάκα τώρα. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πάμε για τα εμβόλια. Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πάρα πολύ σοβαρό. Πιστεύετε ότι το εμβόλιο είναι πιθανό να προκαλέσουν αυτισμό ή όχι? Ναι, λέει το 15,8%, βεβαίως. Όχι, λέει το 66,4%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 17,8%. Υπάρχει και ο ψεκασμός, ο αγαπημένος μας ψεκασμός. Πιστεύετε ή όχι αν μας ψεκάζουν? Ναι, το 29% μας ψεκάζουν. Ένα στους τρεις δηλαδή, πιστεύετε βεβαίως ότι μας ψεκάζουν? Όχι το 66,1%, δεν ξέρει. Απορώ γιατί δεν είναι κυβέρνηση ο Καμένος. Έχει επισημανθεί πολύ σωστά ότι έχει γίνει και σχετική ερώτηση στη Βουλή για τους ψεκασμούς. Η Τζίνα, Μοσχολιού, το είχε. Ναι, την είχε κάνει ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Ακριβώς. Προαρκετών ετών. Ένα ακόμα έβριμα της συγκεκριμένης έρευνας αφορά και στην επίπεδη γη, τη νέα μόδα, το flat earthing, τους flat earthers, τους λεγόμενους. Ναι, ότι η γη δεν είναι στρογγυλή, αλλά είναι επίπεδη. Ότι είναι επίπεδη. Επίπεδη λέει ότι είναι το 3,2%, το 94%. Το Μαγελάνος τα ίδια πίστευε. Το Βάσκο ντελ Γκάμα. Σωστό. Το 94,8% λέει όχι και δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η αγαπημένη μου λέει το 2% των ανθρώπων. Δεν ξέρει. Και δεν απαντά για το αν η γη είναι επίπεδη ή όχι. Η αμφισβήτηση πάντως και η αμφισβήτηση και αυτό το δεν ξέρω είναι θέμα από μόνο του όταν μιλάμε για τόσο βασικά δεδομένα επιστημονικά. Η αμφισβήτηση είναι η πηγή της γνώσης. Ναι, εντάξει, αλλά αν είσαι σε ένα σημείο που λες δεν είμαι σίγουρος αν η γη είναι στρογγυλή ή επίπεδη, εκεί πέρα το συζητάμε αν θέλεις. Ναι, είπε έτσι, ήδη όμως ξεκίνησε ο Μαγκελάνος. Θυμίζει ένα νεαρό που είχε βγει κάποτε σε ένα ρεπορτάζ και έλεγε βλέπω κύκλους. Και μετά ο συνάδελφός του Αμερικό Βεσπούκη και βρήκαν την Αμερική. Γιώργο, εντάξει. Μα αυτό κάνανε. Ή ο Βάσκο Νταγκάμα που είπε επίπεδη είναι προς τα κάτω, θα το πάρω κάπου, θα με βγάλει. Και τώρα βγάλει τις Ινδίες. Δεν ξεκινάνε όμως να το πάρουν κάπου να τους βγάλει κάθε εδώ πέρα. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας... αυτό με τα εμβόλια είναι επικίνδυνο, δηλαδή. Ναι, αυτό. Είναι από τους μεγαλύτερους κίνδυνους για την υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ευχαριστούμε. Αυτό. Ευχαριστούμε.